Έχουμε ζητήσει ωστόσο να είναι ζωντανά στο στούντιο απόψε, κυρίως για τα σοβαρά θέματα που έχουν προκύψει στην Φθιώτιδα στον τομέα της εκπαίδευσης, στον χώρο της εκπαίδευσης και κυρίως για το θέμα του ΤΕΙ στερεάς. Φιλοξενούμε λοιπόν ζωντανά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Φθιώτιδα, τον κύριο Θανάση Μιχελή. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσατε να λείπετε από το απόψινο δελτίο. Ήσασταν χρόνια διευθυντής δευτεροβάθμιας, έτσι. Συμμετέχετε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Όπως γνωρίζω, είναι και φίλος σας ο Υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου. Εκ των πραγμάτων, γιατί έχουμε τακτικές συναντήσεις και ως αντιπρόεδρος που συμμετέχω. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε από την δευτεροβάθμια για να έχουμε όλο το χρόνο μετά να αναφερθούμε στο θέμα του ΤΕΙ, να απαντήσετε στους καθηγητές και στους γονείς και στα παιδιά που είναι σε κινητοποίησεις για αυτό το θέμα των ηλικιακών τάξεων. Μου βάλετε όμως με το που μπήκατε στο στούντιο το θέμα της DJ. Ενοχληθήκατε που είπε ότι η πολιτεία έχει φροντίσει να μην εκπέμπουμε στον ομό της Φωκίδας. Οπότε να σας δώσω το λόγο για αυτό το θέμα, γιατί ενοχληθήκατε. Να σας πω. Η DJ είναι ιδιωτική επιχείρηση, εταιρεία. Υπόκειται όμως στους νόμους του κράτους. Yeah. Εγώ το λέω δημόσια αυτή τη στιγμή. Δεν τήρησε την αρχική συμφωνία. Και συζητάμε τώρα εποχής πριν από 5-6 χρόνια, πότε έγινε το ψηφιακό σήμα. Δεν τήρησε το χάρτη που συμφωνήθηκε τότε με την τότε κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο, λέω εγώ. Yeah. Δεν αποδίδω ευθύνες τότε στον κύριο Σαμαράς, νομίζω ήταν πρωθυπουργός. Δεν το τήρησε. Επανειλημμένες φορές βουλευτές και άλλοι υπουργοί κάναν παρεμβάσεις στο να το τήρησει. Βάλε εκεί αναμεταδότη, τα παίρνει τα χρήματα. Και η απάντηση είναι δεν βάζω. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο μετά. Ποια η δυνατότητα επιβολής του κράτους σε μια τέτοια εταιρεία. Εκεί τελικώς είναι το πρόβλημα. Εσείς σωστά λέτε ότι αδικήστε. Ναι. Είστε ένα κανάλι της κεντρικής Ελλάδας με την εμβέλεια που έχετε. Υπάρχει περιοχή, αναφέρατε τη Φωκίδα, έχουμε δεν το ξέρω. Έχουμε και τη δέσμευση όμως του κύριου Παπά ότι θα αλλάξει τα γεωγραφικά όρια. Υποχρεούται και αν δεν τα αλλάξει και αν συμβούν τα ίδια, πολύ δίκαια θα του κάνετε κριτική. Mm-hmm. Πολύ δίκαια. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει και νομίζω και άλλοι βουλευτές του νομού, έχω κάνει επερώτηση στον κύριο Σπίρτζη γιατί δεν βλέπει περιοχή Δομοκού και να παρέμβει. Και η απάντηση που πήρε είναι αυτή που σας λέω: ότι είναι ιδιωτική εταιρεία. Και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει την DJ, λοιπόν. Ναι, κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένα ζητούμενο σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα: ποιος ελέγχει ποιον και γιατί. Αυτή τη στιγμή δεν το τήρησε. Θα πρέπει να τις κάνουν ασφαλιστικά μέτρα, θα πρέπει δεν ξέρω τι να τις κάνουν, τα οποία με τους αργούς ρυθμούς που κινείται η δικαιοσύνη θα λήξουν μετά από 5 χρόνια και θα αποδειχθεί ότι η τότε κυβέρνηση που έκανε αυτά είχε δίκιο. Και θα επιβληθεί τι μέτρο. Δηλαδή, δυστυχώς, δεν υπάρχει εδώ αυτός που λέγεται υγιής ανταγωνισμός στα πλαίσια του συστήματος που ζούμε. Να είναι δύο DJ, τρεις DJ. Τώρα γίνεται προσπάθεια να είναι δεύτερος φορέας ψηφιακού σήματος η ΕΡΤ. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Να φύγετε εσείς από την DJ, να πάτε στην ΕΡΤ γιατί έχει καλύτερους αναμεταδότες και ευρύτερο φάσμα τοπικό. Είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Mm. Για να το κλείσουμε αυτό. Mm. Και πρέπει να βάλετε πλάτη εσείς. Βεβαίως πρέπει να βάλουμε. Υποχρέωσή μας. Το δίκαιο έτοιμά μας. Υποχρέωσή μας. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Νιώθουμε. Το νιώθουμε και εμείς με το δικό μας θέμα στην τηλεόραση. Αλλά γενικά βλέπουμε να συρρυκνώνεται η περιφέρειά μας. Γίνεται μια αποψήλωση. Θα σας πω τι γίνεται. Και κάποια στιγμή πρέπει. Η περιφέρεια στερεάς. Έχει ένα χαρακτηριστικό, θα το πω και δημόσια και ας με βλέπουν οι ευωείς στη Χαλκίδα. Έχει πρωτεύουσα τη Λαμία, αλλά το κέντρο βάρους πολλών και υπηρεσιών και αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά, χαλαρά, με αυτό που λέμε στη φυσική, πολύ πολύ μικρές αλλαγές, αλλάζουν τελικώς την ποιότητα και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Γίνονται τέτοιες μικρές αλλαγές προς τη Χαλκίδα που είναι πιο κοντά στην Αθήνα, πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων και κινδυνεύουμε να βρεθούμε ως Λαμία mm-hmm. μόνο με τον τίτλο της έδρας της περιφέρειας χωρίς τα επακόλουθα. Εγώ ξέρετε. Μην χάσουμε και τον τίτλο της έδρας της περιφέρειας, φοβάμαι. Εγώ θα το πω δημόσια. Εάν η χώρα εκτιμά και το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά, όχι η κυβέρνηση, ότι 13 περιφέρειες είναι πολλές και πρέπει να γίνουν 3, να το μετρήσουμε, αν δούμε ότι είναι προς όφελος της χώρας, να το τολμήσουμε. Αλλά να μην κοροϊδεύουμε με τον εαυτό μας. Να μην λέμε περιφέρεια στερεάς, έδρα Λαμία και θα τολμήσω να πω κάτι τώρα. Αλλά η οικονομική υπηρεσία του ΤΕΙ να μετακομίζει στη Χαλκίδα κάνοντας και μια κριτική στην ηγεσία του ΤΕΙ γι' αυτό. Του ΤΕΙ Λαμίας. Mm-hmm. Γιατί. Σταματώ σε αυτά να. Λοιπόν, να βάλουμε παρένθεση να απαντήσουμε για τη δευτεροβάθμια και συνεχίζουμε τώρα, με το ΤΕΙ. Ξέρετε πολύ καλά τα διαχειριστήκα αυτά. Υπάρχει ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Εγώ θα πω τα δεδομένα και το δεύτερο που θα πω είναι να δούμε τρόπους και μεθόδους που θα λύσουμε το πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα, το κοινωνικό τόπο ένας γονέας είναι οι όχι ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους. Συμφωνείτε λοιπόν σε αυτό. Συμφωνώ. Εγώ θα πω λοιπόν αυτό που είχε πει ο Αριστοτέλης. Όταν συμπεριφέρεσαι ίσα σε άνισους είναι αδικία. Πρέπει να συμπεριφερθούμε άνισα σε άνισους υπέρ των αδυνάτων. Με απλά λόγια.
Ποια είναι τα δεδομένα. Πρώτο δεδομένο. Γιατί είπε και κάτι άλλο αυτός ο γονέας. Είχαμε τόσους μαθητές και έχουμε τόσους. Και εγώ σκέφτηκα δηλαδή τι να κάνει ο Γαβρόγλου, να κάνει παιδιά για να γυμνήσει. Λοιπόν. Ναι, αλλά ήθελε να πει προφανώς ο άνθρωπος ότι αν τα κλείσουμε όλα με το επιχείρημα, ότι δεν έχουμε παιδιά, δεν θα γεννάει κανένας τελικά, δεν θα μείνει κανείς στα πρώτο χωριά. Ζήτημα, οπότε... λοιπόν, πρώτο ζήτημα, η μεγάλη υπογεννητικότητα, μείον 10% γεννήσεις τον δεύτερο χρόνο της κρίσης, το 11. Αυτό εμφανίζεται σήμερα στα σχολεία, δεν τολμούμε να το λέμε, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο ή όχι. Εγώ το αφαιρούμε κίνητρα όμως, κίνητρα από τους γονείς μπράβο, να αποκτήσουν άρα, παιδιά, αφαιρούμε άρα, κίνητρο, αυτό ήθελε να μας πει αυτός ο άνθρωπος. Άρα, αν δείτε την προηγούμενη ομιλία μου στη Βουλή περί αυτοκαθορισμού φύλου, εγώ δεν στάθηκα σε αυτό, στάθηκα σε τρόπους στήριξης της οικογένειας και είπα κάτι τολμηρό. Πώς τα ζευγάρια που δουλεύουν στο δημόσιο, που το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να μετακινεί, πώς θα βρεθούν στον ίδιο τόπο. Όχι ο ένας καθηγητής στη Λαμία και ο άλλος καθηγητής στην Ρόδο, που είναι αδύνατο. Αυτά είναι δύσκολα και δυσεπίλητα. Άρα, δεδομένο πρώτο, η μεγάλη υπογεννητικότητα. Δεδομένο δεύτερο, οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους. Άρα είναι ένα ζητούμενο. Αν διατηρήσουμε το υπάρχον σχολικό δίκτυο στην λογική στήριξης των απομονωμένων περιοχών, και αυτό γίνεται τώρα, νησιά και ορεινές περιοχές, θα πρέπει να βρούμε τρόπους οι εκπαιδευτικοί πώς θα συμπληρώνουν το ωράριό τους. Αυτός ο τρόπος, εγώ σας διαβεβαιώ, σύντομα θα βρεθεί με την αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών δομών του σχολείου. Αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφορική. Δεν έχουμε καθηγητές λοιπόν και τα κλείνουμε. Όχι, μας περισσεύουν. Οι καθηγητές είναι ανισόμετρα κατανεμημένοι. Μάλιστα. Και υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Πώς θα πάρεις τον καθηγητή. Λέω τυχαίο το παράδειγμα. Στη Λαμία που περισσεύει, αν περισσεύει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω φύγει από την εκπαίδευση χρόνια. Να τον πας στη Μαλεσίνα που λείπει. Ή τον δάσκαλο. Του διαλύει την οικογένεια. Απαντάμε. Να πάρουμε αναπληρωτή. 15.000 αναπληρωτές πήραν φέτος. Αλλά ξέρετε, βρισκόμαστε σε μνημόνια. Η απάντηση κακώς τα ψηφίσαμε, δεκτή από μια πλευρά, αλλά έναντι του κακώς η λύση, η προτινόμενη. Έρχονται οι θεσμοί λοιπόν σήμερα και βάζουν 1.000 εμπόδια στο να διορίζεις 20, 30, 40.000 αναπληρωτές, γιατί σου λένε ότι κύριε, έχει σχολεία. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν εγκρίθηκαν σε όλη την Ελλάδα περί τα 435 τμήματα ενός, δύο και τριών μαθητών. Αυτό όταν του δουν οι θεσμοί θα πούν. Μέχρι 3 σταματήσατε, μέχρι 8, μέχρι 10 να σταματήσετε. Εμείς φρενάρουμε στο 3. Τώρα, να πάμε στο συγκεκριμένο. Η άποψή μου είναι η εξής. Αυτά τα ζητήματα παιδαγωγικά πρέπει να λύνονται το Πάσχα, άντε το Μάιο. Δεν λύνονται τώρα. Τώρα πράγματι δημιουργούν εκρηκτικό πρόβλημα. Αυτό εμείς είναι συνάδελφοι. Είναι και το timing λοιπόν. Ακριβώς, πολύ λάθος. Δεν μπορεί να λες 20 Οκτωβρίου στα παιδιά, ακριβώς, Παρασκευή ακριβώς. Μεσημέρι, μην ξανάρθεις στο σχολείο, βρες σχολείο να γραφτείς. Κύριε Μιχελίνα, ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα. Πέρα από το συγκεκριμένο δεδομένο που προσπαθεί να το λύσει κυρίως η διοικητική υπηρεσία του Υπουργείου. Γιατί μην νομίζετε ότι ο εκάστοτε υπουργός ασχολείται με τα 1.500 υπεράριθμα τμήματα της Ελλάδας. Αυτά τα βλέπουν οι διοικητικοί. Είναι και αυτό. Εμείς κάναμε μια παρέμβαση του κ. Γαβρόγλου. Ποιοι εμείς, το κομμάτι της Επιτροπής Μορφωτικών, πρόεδρος, αντιπρόεδρος κλπ., που είμαστε σε δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια. 10 βουλευτές. Πήγαμε στον κ. Γαβρόγλου την προηγούμενη Τετάρτη και συζητήσαμε και είπαμε στο εξής. Αυτά θα συζητώνται και θα αποφασίζονται πριν λήξει η προηγούμενη χρονιά. Να ξέρει λοιπόν. Ο κάτοικος του αλλά τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι ένα ζήτημα. Τώρα δεν είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να το θέσετε, να το φέρετε. Έχει τεθεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση. Η εκτίμησή μου είναι απεσιόδοξη. Γιατί έκλεισε. Δεν θα το δεχθεί. Είναι ανένδοτο. Σε αυτή η ενημέρωση έχουν και οι άνθρωποι. Η εκτίμησή μου είναι απεσιόδοξη. Γιατί ελήφθη μία απόφαση, εγκρίθηκαν μερικά. Ελήφθη δεύτερη απόφαση, εγκρίθηκαν μερικά. Αλλά είπαν κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις για να έχω όλο το χρόνο για το θέμα του ΤΕΙ. Λοιπόν, την βοήθεια από το Control. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και πίσω στο στούντιο για να ανοίξουμε το θέμα του ΤΕΙ στερεάς. Επιστροφή στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Φθιώτιδα, ο κύριος Θανάσης Μιχαήλης, κοντά μας απόψε ζωντανά. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με μηνύματα τηλεθεατών. Μου λένε ότι βάζετε για το θέμα στο λουκέτο των λυκειακών τάξεων, ότι βάζετε μπροστά τον κύριο Γαβρόγλου, τον υπουργό, ότι είναι αυτός ο κακός, ενώ εσείς που εκλέγεστε εδώ λέτε ότι οι γονείς έχουν δίκιο και τους καταλαβαίνετε. Όχι, δεν είπα κάτι τους συμπονάτε. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα τα δεδομένα ποια είναι. Είπα ότι ως δεδομένο δεν μπορούμε να έχουμε σε όλη την Ελλάδα τμήματα με 3 παιδιά. Είναι αντιπαιδαγωγικό. Είπα ότι πρέπει να δούμε εκεί που είναι ακραίες περιπτώσεις, δύσκολη επικοινωνία, συγκοινωνία
κλπ. Νησιωτικές και ορεινές περιοχές να τα δεχθούμε. Και είπα ότι όλα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται στην κατάλληλη στιγμή ώστε να πείθονται οι γονείς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για να ανοίξουμε το θέμα του ΤΕΙ. Ναι. Μου λένε για αυτό που είπατε για την οικονομική υπηρεσία, ναι, ότι ο ειδικός λογαριασμός είναι, λέει, στη Χαλκίδα, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος η Λαμία. Δηλαδή, είναι έδρα του ΤΕΙ η Λαμία. Είναι. Έμειναν ανοιχτοί, τώρα να πω πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Έμειναν ανοιχτοί στο ΤΕΙ Χαλκίδας πριν ενωθεί με τη Λαμία ισολογισμοί, απολογισμοί για αρκετά χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει μπει ορκωτός λογιστής. Έχουν γίνει περί τις 400 μηνύσεις ένθεν κακήνθεν εκπαιδευτικών της Χαλκίδας. Σκόπιμο είναι όταν θα έρθει η ηγεσία του ΤΕΙ εδώ να το συζητήσετε. Γιατί ξέρετε, το ΤΕΙ της Λαμίας με όλες τις δυσκολίες του λειτουργούσε καλά. Η συνένωση, που δεν θέλω να το κρίνω αυτή τη στιγμή, οδήγησε στο να φορτωθούμε εμείς όλα της Χαλκίδας. Και ένα τελευταίο, και όπως θέλει ο εκλάβει ο καθής από το ΤΕΙ. Είναι πολυπληθέστεροι οι καθηγητές που υπηρετούν στο ΤΕΙ Χαλκίδας, άρα επηρεάζουν το ποιος θα εκλέγει πρίτανης. Ναι. Γιατί να μην σκεφτώ εγώ ότι ήταν ένα ψηλό ρουσφετάκι στους καθηγητές του ΤΕΙ της Χαλκίδας η μεταφορά του ειδικού λογαριασμού που αποδυναμώνει την έδρα του ΤΕΙ Λαμίας. Λοιπόν, αν αυτός ο κύριος είναι συνάδελφος του ΤΕΙ, ευχαρίστως δημόσια να βγούμε να τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε ένα πάνελ σύντομα. Πρέπει νομίζω δεν υπάρξει ανοιχτή συζήτηση, αλλά ξέρετε, και με όλες τις πλευρές, γιατί Τσουνταλή, είναι πολύ σοβαρό, ναι, το θέμα δεν αυτό. Δεν αντιπαρατίθεμε με τους συναδέλφους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, αλλά να μου επιτρέψετε να πω δημόσια ότι η ομάδα της τριτοβάθμιας όταν συζητά, όχι εδώ, πανελλαδικά, όταν συζητά για δημιουργία, συγχωνεύσεις, ιδρύσεις κτλ. Το πρώτο που σκέφτεται είναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό το λέω και είναι πολύ βαρύ που το λέει ένας που βρίσκεται σε πολιτική θέση, το κυρίαρχο που σκέφτεται είναι να δημιουργήσω θέσεις, να βρω δουλειά, να γίνω πρίτανης, να. Κανένας δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή το κόστος λειτουργίας των 36 ΑΕΗ στη χώρα που είναι πολύ διασπασμένα και πολύ διάσπατα. Κανένας δεν έβαλε ζήτημα εάν όσοι βρεθήκαν εκεί μέσα έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Ένα θα πω που δεν αφορά. Τα έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, μας είπε ο κύριος Λάμστερ. Να τα πάρουμε ένα. Στα ΤΕΙ και στα ΑΕΗ οι μόνοι που μπορούν να διδάσκουν είναι οι κάτοχοι διδακτορικού και τουλάχιστον οι με τρεις. Οι περισσότεροι έχουν και δημοσιεύσεις και διδακτορικά και έχουν κριθεί με τα ίδια κριτήρια, μας είπε ο κύριος Λάμψα, και εργάζονται ταυτόχρονα, ναι, και σε πανεπιστήμια και εγώ ξέρω, στο ΤΕΙ. Εγώ ξέρω προϊσταμένες του νοσοκομείου Λαμίας που κάνουν μάθημα στο ΤΕΙ και είναι απλώς προϊσταμένες ΠΕ κατηγορίας. Δεν θέλω να σταθώ και να προσωποποιήσω το ζήτημα. Σκόπιμο είναι, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, να την πούμε και να μην αντιπαρατηθέμεθα. Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση, δεν μπορούμε. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι σκόπιμοι άνθρωποι του ΤΕΙ λειτουργήσαν έτσι ώστε για προσωπικό τους όφελος, αλλά υποβαθμίζοντας το ίδρυμα. Να σας πω, μέσα όταν στην εγώ βλέπω χρόνο ότι μπαίνει ορκωτός λογιστής στο ΤΕΙ Χαλκίδας, λέω κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί δεν μπήκε στη Λαμία? Στη Λαμία πήγαινε καλά. Δεν έχω υποψίες γι' αυτό. Όταν ξέρω ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Αυτά τα λέτε για την παρούσα διοίκηση τώρα ή για την προηγούμενη? Όχι, για τις προηγούμενες. Για τις προηγούμενες. Οι προηγούμενες που ήταν, αφορούσαν τη Χαλκίδα. Γιατί ο κύριος Λάμψας τα έχει αναδείξει όλα αυτά τα πολύ ζητήματα καλά. Και σε αυτή τη λογική νομίζω ήταν και η πρότασή του. Έτσι. Να τελειώνουμε με τις αμαρτίες του παρελθόντος και να φτιάξουμε ένα ισχυρό ακαδημαϊκό ίδρυμα με έδρα την Λαμία. Και εσείς διαφωνήσατε με αυτή του την πρόταση? Διαφώνησα με την λογική τα τμήματα του Πανεπιστημίου να ενταχθούν στο ΤΕΙ και να ανατοτοποιηθεί το ΤΕΙ με το υπάρχον προσωπικό. Να σας πω γιατί τώρα, να πούμε επί της ουσίας. Ερώτημα πρώτο που μπαίνει εμένα κάθε φορά στη λογική μου είναι, όταν κάνουμε μία πρόταση, τι πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε? Θέλουμε να λύσουμε τον, σε εισαγωγικά να το πω, προσδοκία, εγωισμό των Λαμιωτών ότι θα έχουμε και εμείς το Χάρβαρντ, το καλύτερο πανεπιστήμιο? Θέλουμε να λύσουμε τις ανάγκες της χώρας? Ναι. Θέλουμε να λύσουμε έναν ορθολογισμό κατανομής των πανεπιστημίων στη χώρα, που μέσα από αυτόν τον ορθολογισμό θα γλιτώσουμε πόρους που σπαταλώνται μια εποχή που έχουμε 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο άνεργους νέους που κοπήκαν συντάξεις και ή δεν μας ενδιαφέρει αυτό? Η άποψή μου είναι λοιπόν, γιατί θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στην τριτοβάθμια? Για να έχουμε μια τριτοβάθμια που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της χώρας. Άρα πρέπει να έχουμε ΑΕΗ και ΤΕΙ που είναι και αυτά τριτοβάθμια ισότιμα, αλλά θα εκπληρούν τρεις στόχους. Πρώτος στόχος, επιστήμη, βγάζω επιστήμονες. Δεύτερος στόχος, έρευνα πανεπιστημιακή. Τρίτος στόχος, τεχνολογία για ενδιάμεσα στελέχη της παραγωγής. Αυτά ποιος θα τα βγάζει?
Αυτά θα τα βγάζει αυτό που λέγεται ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση. Ισότιμα είναι, δεν τα υποβαθμίζει. Είναι κάτι αντίστοιχο στη δευτεροβάθμια, να έρθω. Στη δευτεροβάθμια έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα ότι το γενικό λύκειο είναι η αφρόκρεμα και το επαγγελματικό είναι η χαμηλότερη. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι μια κουλτούρα που προήρθε από το παρελθόν, ναι, και πρέπει να την ανατρέψουμε. Είναι την ανατρέπει η πρόταση του κ. Γαβρόγλου. Η πρόταση του κ. Γαβρόγλου ποια είναι? Να συνενωθούν τα ΤΕΗ. Της... Πανεπιστημιοποίηση κάνει τον ΤΕΗ και ο κύριος Γαβρόγλου. Είναι πανεπιστημιοποίηση, δεν είναι? Πανεπιστημιακού επίπεδο τα ΤΕΗ. Ναι. Να γίνει ένα ίδρυμα, λέει ο κύριος Γαβρόγλου, κεντρικής Ελλάδας, πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα το ονομάσουμε Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ελλάδας, μέσα στο οποίο θα ενταχθούν δύο κομμάτια. Το ΑΕ Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα του οποίου είναι και τα δικά μας τμήματα, και το ενιαίο ΤΕΗ Θεσσαλίας Στερεάς, που θα είναι το δεύτερο που θα ασχολείται και με την τεχνολογία. Και εκεί να βάλουμε τους όρους ένταξης σε αυτά, μάλλον διορισμούς σε αυτά, πώς να το πω, του ειδικού διδακτικού προσωπικού, του προσωπικού, του διδακτικού. Και σε αυτό, αν πάμε με τη λογική ότι εγώ μπαίνω στο παιχνίδι, αλλά δεν θα μου ακουμπήσει στο προσωπικό, δεν θα προχωρήσει. Γιατί πράγματι υπάρχει προσωπικό, ένας στους 500 που δεν έχει τα προσόντα. Και αν πάμε τη λογική του δημόσιου υπάλληλου, ξέρετε, εγώ βρέθηκα καθηγητής, σας μην είχα διδακτορικό και τα λοιπά, αλλά βρέθηκα, τώρα έχω 25 χρόνια. Δεν γίνεται. Θα έρθει... Ναι, νομίζω ότι και σε αυτό έδωσε απάντηση ο κ. Λάψας την Παρασκευή που τον φιλοξενήσαμε εδώ. Είπε ότι αφορά, ναι, μια πολύ μικρή μειοψηφία. Θα μπορούσε να μας δώσει νούμερα. Δεν, καταρχήν δεν αντιπαρατίθεμε. Ναι, όχι. Θα μπορούσε να μας δώσει νούμερα. Γιατί εγώ έχω στοιχεία από το ΠΑΜΑΚ, το τμήμα ειδικής αγωγής. Εκεί είναι το θέμα μας όμως τώρα. Μήπως κοιτάμε το δάχτυλο και χάνουμε το δάσος, κ. Μιχαλή. Γιατί εδώ μάλλον χάνουμε την Βρετανία, χάνουμε την έδρα. Εκτός και αν δεν είναι λόγος αυτός για να φωνάξουμε. Γιατί όταν χάσαμε την έδρα του Πανεπιστημίου, υπήρχε ξεσηκωμός, αντίδραση, θλίψη στην τοπική κοινωνία. Όταν χάσαμε την ΥΠΕ, όταν χάσαμε τη ΜΕΡΥΠ, όταν χάσαμε όλα αυτά. Τώρα υπάρχει μια σιωπή και είμαστε, νομίζω, λίγο πριν χάσουμε και την Βρετανία του ΤΕΙ Στερεάς. Και εμείς συζητάμε τώρα εγώ για τους 2, 3, 10, δεν ξέρω πόσους καθηγητές του ΤΕΙ που ίσως δεν πληρούν τα κριτήρια για να μεταπηδήσουν στο νέο ίδρυμα. Όχι, δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε για τους όρους. Και θυμηθήκατε και τώρα και τον ειδικό λογαριασμό, κύριε Μιχαήλ, και τον κύριο. Το έχετε και τις αμαρτίες της προηγούμενης διοίκησης τις είχατε αναδείξει, του κύριου Αναστασίου. Είχατε χτυπήσει κουμπανάκι. Δεν είπα για τον κύριο Αναστασίου, εγώ είπα για το ΤΕΙ Χαλκίδας. Του ΤΕΙ Λαμίας καλά πήγαινε. Δεν έχει προβλήματα, τουλάχιστον από όσο ξέρω. Και δεν είμαι από αυτούς που θέλω να τα βάζω κάτω από το χαλί για να μην αντιπαρατεθώ με κάποιον και χάσω μία ψήφο. Και το έχω πει και δημόσια αυτό. Έτσι, το πιο απλό θα ήταν να μην έρθω σήμερα να συζητήσω, γιατί έχουμε τα τμήματα που δεν τα ικανοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε τον, έχουμε τα άλλο. Να αφήσω να αντιπαρατίθεται το ΤΕΙ Λαμίας. Έχει... Νομίζω ότι αυτό σας τιμά όμως. Το ότι είστε και για τα δύσκολα και είστε άνθρωπος που μιλάτε και λέτε. Δεν είναι αν με τιμάει, όχι. Εμένα η λογική μου είναι ότι δεν έχω τη λογική του επαγγελματία πολιτικού. Είμαι εκπαιδευτικός, είδατε που παρασύρθηκα και το λέω αυτή τη στιγμή. Και λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να έχουμε Βρετανία από τη Λαμία. Ο στόχος είναι, δεν κατά ξέρω, τη γνώμη μου. Την άποψή σας. Η άποψή το μου είναι, ξέρετε πολύ καλά το ζήτημα, γι' αυτό ζητώ την άποψή σας. Οπότε είστε υπέρ της άποψης να έχουμε ένα ποιοτικό, σωστό και ποιοτικό ίδρυμα. Και ας χάσουμε πανεπιστημιακό ίδρυμα στην πόλη της Λαμίας, που τέτοιο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό το ΤΕΙ Λαμίας και σε μεγαλύτερο βαθμό τα τμήματα του ΑΕΗ, που δεν έχουμε αναδείξει τι έχουν κερδίσει αυτά, το ότι το τμήμα πληροφορικής έχει κερδίσει την παιδαγωγική επάρκεια σε σχέση με λίγα τμήματα πληροφορικής ανά την Ελλάδα. Δηλαδή, να μπορούν όσοι τελειώσουν από εκεί να διορίζονται στην εκπαίδευση χωρίς να πάνε ασπετέ την επιπλέον σχολή, είναι ένα προτέρημα. Άρα, να μπορέσουμε να φτιάσουμε ένα εύρωστο και ποιοτικά κορυφαίο ίδρυμα στην πόλη μας και πως όσο με ενδιαφέρει ενώ πριν ήταν Λαμιώτης, Λαρισαίος ή Βολιώτης. Το λέω ευθαρσώς. Και νομίζω ότι και ο κύριος Λάμψας το υπονόησε χθες, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Η θέση με ενδιαφέρει να γίνει ίδρυμα. Πολύ ωραία. Το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, γιατί δέχεται, έχει βρεθεί να τον κατηγορούν για διάφορα. Οπότε το είπε ότι εμένα δεν με νοιάζει να κρατήσω τη θέση και αυτό σε ένα σωστό ακαδημαϊκό περιβάλλον να εργαστεί. Άρα... Όμως εδώ, στην τοπική κοινωνία, εσείς λέτε ότι δεν μας πειράζει, είναι και Βολιώτης. Πρίτανης, άμα θα συνενωθούν Θεσσαλία και Στερεά, θα βαρύνει εκεί όπου θα είναι η πλειοψηφία των καθηγητών. Γιατί μην νομίζετε ότι αυτοί δεν πάνε και με τη λογική του τοπικισμού. Δηλαδή, αν η Θεσσαλία είναι πολυπληθέστερη στο σύνολο, είναι προφανώς ότι θα βγάλουν Θεσσαρό, Βρετανία.
Δεν θα βγάλω ένα μειώτη. Εκτός αν έχουμε την κορυφαία προσωπικότητα. Οπότε εδώ, δεν μπαίνουμε επίσης όρις σε αυτή τη διαδικασία. Μα κυρία Τσανταλή, για μένα το κριτήριο δεν είναι ποιος θα είναι ο Πρετανής. Το κριτήριο είναι τι δουλειά θα κάνει αυτό. Και το δεύτερο κριτήριο είναι αν η πόλη μου που λέγεται πρωτεύουσα της περιφέρειας Στερεάς, αν θα μπορέσει να διατηρήσει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα είναι ποιοτικό, εξαιρετικό και ποσοτικά εύρωστο, μεγάλο, να μην είναι τρία τμήματα, τέσσερα τμήματα. Και αυτή τη στιγμή το ΤΕΙ, αν δεν κάνω λάθος, έχει δεκάδες, 15.000 φοιτητές, πόσους έχει. Και το ΑΕΗ ήδη... Και έχει αξιολογηθεί, έτσι, έχει φτάσει και έχει 1500. Υψηλή αξιολόγηση, έχει τμήματα όπως η φυσικοθεραπεία με υψηλή βάση, υψηλό επίπεδο σπουδών. Δηλαδή, για το Πανεπιστήμιο Ρούμελης λέγαμε ότι δεν έχουμε τα κτίρια, δεν υπάρχουν καθηγητές, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, το χάσαμε, το παλέψαμε να μην το χάσουμε. Το χάσαμε δίκαια, να πούμε μετά. Εντάξει, τώρα, θα αφήσουμε αυτό. Ναι, τώρα όμως για το ΤΕΙ μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία επίσης όρες και να το παλέψουμε. Να έρθει εδώ η ιατρέα, έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαλή. Η ιατρέα μεταξύ Θεσσαλίας όμως... Στερεάς, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να την κερδίσουμε. Όχι, λέτε. Δεν λέω όχι. Το προεξοφλείτε. Όχι, δεν το προεξοφλώ, αλλά είμαι ρεαλιστής. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία είναι από τις πιο εύρωστες περιφέρειες. Μακάρι να πάρουμε την έδρα. Το να ενισχύσουμε και να βάλουμε πλάτη στην πρόταση του κυρίου Λάμψα να δημιουργηθούν δύο ιδρύματα στην κεντρική Ελλάδα. Να πείσουμε τον Υπουργό να μην πάει σε αυτό το ίδρυμα τέρας. Για να δούμε. Γίγας, πώς να το πω, μην παρεξηγηθώ. Για να δούμε γιατί ο Υπουργός έχει αυτή... Εσείς θα στηρίξετε το αίτημα του. Περιμένετε του να δούμε τι πρόβλημα λύνει και τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό. Ελάχιστοι συμπατριώτες μας ξέρουν ότι όλοι ξέρουν ότι είμαστε με τους θεσμούς εμπλεκόμενοι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ας μην ήμασταν με τους θεσμούς εμπλεκόμενοι, όταν συζητάμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τα ΑΕΗ, ξέρετε τι συζητούν οι Ευρωπαίοι. Πώς γίνεται μια χώρα των 10 εκατομμυρίων να έχει 36 πανεπιστημιακά ιδρύματα, διάσπαρτα σε όλες τις μικρές πόλεις. Και η Ολλανδία να έχει 9. Και το Βέλγιο να έχει 11. Και εμείς κοντεύουμε να περάσουμε και τις μεγάλες χώρες. Η λογική τους λοιπόν είναι εύρωστα πολυάριθμα ιδρύματα με πανεπιστημιακό κάμπους. Όταν του πεις του Ευρωπαίου, έχω πανεπιστήμιο, δύο τμήματα στη Λαμία, ένα στο Καρπενήσι, ένα στην Άμφισσα, αλλά ήθελε και η ΙΤΕΑ και δεν μπόρεσα, αλλά και εμείς θα θέλαμε και στην Αταλάντη άλλο ένα και ένα στη Λιβαδιά. Λέει ρε παιδιά, δεν γίνονται έτσι τα πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο είναι κάμπους, δηλαδή κοινότητα εύρωστη μεγάλη. Δεν γίνεται με καθηγητές επισκέπτες. Ήρθα, έκανα το μάθημά μου και έφυγα. Αυτό πάει να κάνει ο κύριος Γαβρόγλου. Αυτό το τέρας, που εσείς το λέτε έτσι, είναι μέσα στα ευρωπαϊκά. Λόγω μεγέθους το είπε. Ναι, έτσι, καταλαβαίνω. Μην ναι. Όχι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε και όλοι μας έτσι το βλέπουμε. Αλλά όταν το βλέπουμε έτσι, πρέπει να δούμε και πού είμαστε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 60 μόνοι μας που σχεδιάζουμε όπως θέλουμε. Το 70 λέγανε. Κάθε χωριό και στάδιο, κάθε πόλη και γυμναστήριο. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 75-80 που κάθε αίτημα κοινοτάρχη για πανεπιστήμιο το φτιάχναμε. Ναι. Είμαστε οπότε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φτιάσουμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα γιατί με αυτούς εμπλεκόμαστε. Παράδειγμα, θα μπορέσουμε να έχουμε εδώ πέρα ένα ίδρυμα όπου οι καθηγητές θα είναι μόνιμοι κάτοικοι Λαμίας και δεν θα είναι μεταφερόμενοι. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Που το απόγευμα θα μπορεί να κάνουν μια εκδήλωση να ασχολούνται. Είναι περαστική. Το ίδιο γίνεται και στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Αυτό είναι ζητούμενο που το παρακάμπτουμε. Εμείς βλέπουμε την έδρα, τον τίτλο και η σημαία απ' έξω να λέει και η ταμπέλα. Δεν είναι αυτό. Είναι πολλοί άλλοι λόγοι. Μιλάμε όμως για ένα ίδρυμα το οποίο θα έχει τμήματα σε 9 πόλεις. Θα δούμε αν θα έχει 9. Τι εννοείται? Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχει 9. Τι εννοείται? Θα κλείσουν δηλαδή. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσει. Λέω δεν νομίζω και δεν λέω την άποψή μου. Άμα με βάζατε στη θέση του κυρίου Γαβρόγλου, θα είμαι σε δύσκολη θέση να απαντήσω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατηθεί πανεπιστήμιο αν δεν έχει 1.000-1.500 καθηγητές πανεπιστημιακή σχολή στο Καρπενήσι με ένα ΤΕΙ που είχε 35 που δεν πηγαίναν ποτέ, δίναν παρουσία στην αρχή για να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα και φεύγαν και ήταν απόντες. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Πρέπει να το δεχθούμε. Έστω και εκεί θα κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό λοιπόν. Ναι. Πρέπει να το πάρουν απόφαση οι τοπικές κοινωνίες ότι κάποια μικρά τμήματα θα κλείσουν. Αναφερθήκατε όμως στο δασοπονία, στο οποίο φέτος είχε μία απίστευτη ζήτηση στο μηχανογραφικό, έτσι. Ξέρετε τι θα πρέπει να δούμε? Τα Χριστούγεννα πόσοι καθηγητές και πόσοι φοιτητές είναι παρόντες και κάνουν μάθημα. Και ποια είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα ενός τμήματος δασοπονίας. Αν είναι 4 μεταφερόμενοι καθηγητές από Λαμία ή από Αθήνα και 35 φοιτητές που πάνε εκ περιτροπής, εγώ το λέω ευθαρσώς, δεν είναι πανεπιστήμιο αυτό. Ναι. Καθαρές κουβέντες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι εσείς προτρέπετε τους ανθρώπους του ΤΕΙ και την τοπική το κοινωνία να ανεβούν σε αυτό το τρένο της αναβάθμισης, να μην το χάσουμε, να πάμε βέβαια, μαζί με όλο αυτό που προτείνει ο κύριος Γαβρόγλου.
Ας χάσουμε και την Βρυτανία, ας χάσουμε και μερικά τμήματα, αρκεί αυτό που θα μείνει δεν ξέρω να είναι ποιοτικό. Εγώ προτείνω αυτό που θα λύσει πρώτιστα το πρόβλημα της χώρας και δευτερευόντως το πρόβλημα της έδρας της περιφέρειας που λέγεται στερεά. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε περιφέρεια και έχουμε έδρα. Και για να λυθεί το πρώτο πρέπει να είναι ένα εύρωστο και ποιοτικά άριστο. Και για να γίνει αυτό πρέπει όλες οι πλευρές, δηλαδή είπε ο κ. Λάμψας αυτό, την άποψη των εκπροσώπων των προέδρων των δύο τμήματων εδώ, του κυρίου Βαβουγιού και του κυρίου Σταμούλη, την λάβατε υπόψη, έγιναν συζητήσεις. Να δείτε, επειδή εγώ συζητάω και με αυτούς, συζητάω μονόπλευρα από τους μεν. Δεν δέχονται αυτή την άποψη του κυρίου Λάμψα. Σας το λέω εγώ δημόσια. Όχι τα δύο άτομα αυτά. Ούτε ο Πρίτανης ο κύριος Πετράκος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχεται αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε εμείς, εμείς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Στερεάς κατά το πρότυπο του ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά. Γιατί για αυτούς έγινε, κύριε Μιχαλή, και δεν μπορεί να γίνει γιατί για μας. Γιατί ενώθηκαν δύο πολύ μεγάλα ΤΕΙ. Εμείς υποτίθεται ότι θέλουμε το καλύτερο για την περιοχή μας. Σωστά. Ενώθηκαν δύο πολύ μεγάλα ΤΕΙ και μπήκαν νέοι όροι για αναβάθμιση ακόμα περαιτέρω. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ότι είναι πανεπιστήμιο καταρχήν. Να μην έχουμε κανένα κόμπλεξο ότι δεν είναι πανεπιστήμιο και κάτω από αυτό που υποκρύπτεται. Και γιατί δεν μας κάνεις πανεπιστήμιο, και γιατί. Να έχουμε την λογική ενός ιδρύματος που θα ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Και ξαναλέω, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα, η τριτοβάθμια, πρέπει να εκπληρεί τρία πράγματα, τρεις στόχους. Mm-hmm. Βγάζω επιστήμονες, εννοείται συνδεδεμένοι με την παραγωγή. Κάνω πανεπιστημιακή έρευνα. Και τρίτον, βγάζω και μεσαία στελέχη. Αυτά θα τα βγάλει η τεχνολογική κατεύθυνση εκπαίδευση. Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Έχω αποθεί, ακολουθεί και ζωντανή εκπομπή. Ήταν 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις και αναμένουν να πολλά και παιδιά. Για τις ανεξάρτητες αρχές, πολύ γρήγορα. Να παρουσιάσαμε το βίντεο χθες. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε το δελτίο μας. Είδα την τοποθέτησή σας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Ναι. Το δείξαμε. Έχουμε ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες εκλέγονται με τα 4/5 της Βουλής, κάποιες δεν έχουν επανεκλεγεί αλλά μπαίνουν οι αναπληρωματικοί των αναπληρωματικών. Τέτοιο φαινόμενο ήταν το ΕΣΟΡΟΥ μέχρι να επιλεγεί το τελευταίο ΕΣΟΡΟΥ 20 Νοεμβρίου. Το ΕΣΟΡΟΥ από 20 Νοεμβρίου τον Μάιο που εκλήθη από το Προεδρείο της Βουλής έτυχε να μην παρών στη συνεδρίαση. Τι έγινε μέχρι τώρα, η απάντηση είναι καλά, θα δούμε. Έχουμε κάποιες άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι η ΑΔΥΠ, η Αρχή Μέτρησης Ποιότητας των Πανεπιστημίων, που ήρθε και μας έφερε μια έκθεση με αριθμούς και τίποτα περαιτέρω. Εγώ το είπα και δημόσια. Σε μια δημοκρατία όπου οι ανεξάρτητες αρχές γίνονται ανεξέλεγκτες, έχουμε το ΣΤΕ που παίρνει απόφαση ότι το πόθεν έσχες θα είναι για τους πολιτικούς δημόσιο, για τους ίδιους δεν θα είναι. Έχουμε το ΣΤΕ που παίρνει απόφαση ότι αν σας κόψει εσάς το μεροκάματο, η εργοδοσία για 5 μήνες δεν είναι βλαπτικό για σας. Ερωτώ, ως πότε οι ανεξάρτητες αρχές μπορεί να είναι και ανεξέλεγκτες? Η άποψή μου είναι, το πολιτικό σύστημα που επιλέγεται από τον ελληνικό λαό πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να τις εκλέγει, να λειτουργούν κάτω από κανόνες και να ελέγχονται. Μάλιστα. Ανεξέλεγκτες δεν το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, που απαντήσατε σε όλα τα ζητήματα. Συγγνώμη για την πίεση του χρόνου. Ακολουθεί εκπομπή με μικρά παιδιά να αναμένουν, έτσι και πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεσμεύομαι να συνεχίσουμε την συζήτηση για το ΤΕΙ Στερεάς, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα με ένα πάνελ και με τους ανθρώπους από το ΤΕΙ. Έτσι αυτή να υπάρχει, και διάλογος κάποια στιγμή. Εγώ είναι προφανές ότι στηρίζω αυτή την προσπάθεια, αλλά να μην είναι μονοπλευρή. Δηλαδή, να ακούσω, να καλέσετε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Πετράκο, με τους Πριτάνιους των ΤΕΙ. Έχουμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με τον κύριο Πετράκο. Μάλλον είναι πολύ άσχολος. Δεν βγαίνει στο τηλέφωνο εύκολα. Σας ευχαριστώ θερμά για απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.